Πάμε κυρίες και κύριοι στον Δήμο Κοζάνη. Θα συνομιλήσουμε στο δελτίο ειδήσεων του West με τον Δήμαρχο Κοζάνη, τον κύριο Λάζαρο Μαλούτα. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βακρατσά, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Χρόνια πολλά για την χθεσινή εορταστική μέρα, διπλή γιορτή, η θρησκευτική αλλά και επαιτειακή σε ό,τι αφορά την Εθνεγερσία, 200 χρόνια από τότε που ξεκίνησε ο αγώνας των Ελλήνων για να αποτινάξουν τον Οθωμανικό ζυγό. Χρόνια πολλά σε όλους τους δημότες. Τώρα να ξεκινήσουμε λίγο με την πανδημία. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων στον Δήμο Κοζάνης. Πολλά κρούσματα στην Δυτική Μακεδονία. Ακούσαμε και με την καθημερινή ενημέρωση την οποία έχουμε. Τον κόδωνα του κινδύνου Κρούη και ο Περιφερειάρχης ο κ. Κασαπίδης. Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί, γιατί βλέπουμε αρκετά κρούσματα στον Δήμο Κοζάνης την τελευταία περίοδο. Πολλά κρούσματα. Κύριε Βακρατσά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ανησυχητική η κατάσταση. Νομίζω ότι έχουμε μια ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, έχουμε μια εκτείναξη των κρουσμάτων του κορονοϊού και βεβαίως, όπως σωστά το επισημαίνετε, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η κατάσταση. Με την έννοια το ότι υψηλός αριθμός κρουσμάτων σημαίνει πάρα πολλοί συμπολίτες μας είναι φορείς του κορονοϊού. Κάποιοι αρρωστούν, μας έχει φτάσει στα όρια του, δεν μπορεί να νοσηλεύσει άλλους και στέλνει τους ασθενείς σε άλλες μονάδες, κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία της αύξησης των κρουσμάτων έχουμε και απώλειες οικείων γνωστών φίλων από τον κορονοϊό. Λοιπόν, είναι και βεβαίως υπάρχει και σε δεύτερο χρόνο ο κίνδυνος το αυξημένα κρούσματα του κορονοϊού να οδηγήσουν και σε lockdown, που σημαίνει άλλο ένα σκληρό χτύπημα στην ήδη χυμαζόμενη αγορά και οικονομική δραστηριότητα του Δήμου μας. Είναι ασφιχτική η πίεση στο νοσοκομείο Κοζάνης αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Δηλαδή σήμερα Παρασκευή 26 Μαρτίου, είναι ασφιχτική εκεί η πίεση? Μεταφέρονται δηλαδή και ασθενείς σε γειτονικά νοσοκομεία? Ακριβώς έτσι συμβαίνει κύριε Βακρατσά. Σήμερα δεν είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω. Ναι, ναι. Συνομίλησα με το διοικητή χθες το μεσημέρι. Αυτή είναι ακριβώς την εικόνα μου μετέφερε. Το νοσοκομείο έχει ξεπεράσει τα όρια του. Μάλιστα. Τώρα τι σκέφτεστε από εδώ και πέρα να κάνετε, ή δεν μπορείτε κάτι άλλο να κάνετε για να ο κόσμος να προσέχει, να εφαρμόζει τα μέτρα? Κύριε Βακρατσά, θα συνεχίσουμε με οποιοδήποτε τρόπο να προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας. Ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας είναι προφανές το ότι ο καθένας μας ξέρει το ότι πρέπει να φορά μάσκα, το ότι παντού και πάντα μάσκα, το ότι πρέπει να αποφεύγουμε το συνωστισμό και τρίτον να προσέχουμε την ατομική μας υγιεινή. Εγώ αντιλαμβάνομαι απόλυτα το ότι όλοι μας είμαστε κουρασμένοι από αυτήν τη διαδικασία. Ένας χρόνος είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως δεν έχουμε άλλον τρόπο να αντισταθούμε απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού. Όμως βλέπουμε να υπάρχουν σε εξέλιξη, όχι ίσως με το ρυθμό που θα θέλαμε, οι εμβολιασμοί, που είναι, αν το θέλετε, η πιο ριζική αντιμετώπιση της πανδημίας. Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Ο καιρός βελτιώνεται, ο αριθμός των εμβολιασμένων συνεχώς αυξάνεται και πρέπει να περάσουμε όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα, με λιγότερα θύματα, με λιγότερες απώλειες, αυτήν τη δύσκολη περίοδο. Τους καταλαβαίνω όλους, όμως δεν έχουμε άλλο τρόπο να αμυνθούμε. Ωραία. Τώρα να έρθω να δούμε και άλλα θέματα από τον Δήμο Κοζάνης. Θα ήθελα ένα σχόλιο, κύριε Δήμαρχε. Είδαμε σήμερα στο kozan.gr και έχει κοινοποιηθεί και σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μια ανεξαρτοποίηση από τον συνδυασμό του Κυριάκου Μιχαηλίδη, του κυρίου Γιώργου Ευκολίδη, πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής. Έχει σταλεί και σε εσάς, από ό,τι διαβάζω στην επιστολή, και με αφορμή και την παρέτησή του, στη διάθεση του Δημάρχου Κοζάνης, η παρέτησή του από την Προεδρία της Σχολικής Επιτροπής. Ένα σχόλιο θα ήθελα, γιατί είδαμε ότι έχουμε και άλλες δύο ανεξαρτοποιήσεις από τις παρατάξεις που συνεργάζεστε, και του κυρίου Δερμιτζάκη και του κυρίου Αθανασιάδη.
Κύριε Βακρατσά, εγώ δεν πήρα στα χέρια μου τίποτα ακόμα κάποια παρέτηση και το λέω με την έννοια γιατί δεν ξέρω ακριβώς το περιεχόμενο. Παρ' όλα αυτά, ο Γιώργος Ευκολίδης με πήρε στο τηλέφωνο, συνομιλήσαμε πριν από μια μισή ώρα περίπου και με ενημέρωσε για τις προθέσεις. Οι προθέσεις του κάθε συναδέλφου είναι απολύτως σεβαστές. Εγώ πρέπει να πω ότι με τον Γιώργο τον Ευκολίδη το διάστημα που υπηρέτησε και είναι ακόμα και σήμερα πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής και στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε μια άψογη συνεργασία. Τώρα, η ανεξαρτοποίησή του επηρεάζει ενδεχομένως κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά το συνδυασμό του κυρίου Μιχαηλίδη, επηρεάζει ενδεχομένως κάποια ζητήματα που έχουν σχέση με την αν θα καταλάβει ή δεν θα καταλάβει τη θέση, θα συνεχίσει να κατέχει τη θέση του πρόεδρου Σχολικής Επιτροπής που κατέχει. Όμως, εγώ ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε στα πλαίσια της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία. Είναι στην πρόθεσή σας να ζητήσετε τις παραιτήσεις και του κυρίου Δερμιτζάκη και του κυρίου Ευκολίδη? Ο ένας είναι πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και ο άλλος, ο σύμβουλος, είναι στην Σχολική Επιτροπή της Δευτεροβάθμιας. Στα πλαίσια της συνεργασίας, γιατί συνεργάζεστε με δύο συνδυασμούς, το συνδυασμό του κυρίου Μιχαηλίδη και του κυρίου Σμανδράκου, και οι δύο έχουν ανεξαρτοποιηθεί πλέον. Ναι, κύριε Βακρατσά, επισημάνατε κι εσείς ο ίδιος νωρίτερα σε αυτά που είπατε, ότι ο κύριος Ευκολίδης ήδη, και το επαναλαμβάνω γιατί μου το έπεισε το τηλέφωνο, αλλά δεν το είδα γραμμένο ακόμα, για να καθαροί, ότι θέτει την παραίτησή του στη διάθεσή σας. Ναι. Όπως σωστά επισημαίνετε, οι επιλογές κάποιων προσώπων και οι τοποθετήσεις κάποιων προσώπων έγιναν στα πλαίσια της συνεργασίας με τις άλλες δύο παρατάξεις. Με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί και η από εδώ και πέρα πορεία, σε συνεννόηση και συνεργασία με τους επικεφαλείς. Μάλιστα. Τώρα, επειδή αναφερόμαστε στο θέμα αυτό, ποιο είναι το μέλλον αυτής της συνεργασίας με αυτές τις δύο παρατάξεις? Έχουμε δει διάφορα δημοσιεύματα τώρα τελευταία να μιλάνε ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτή η συνεργασία. Υπάρχει μέλλον σε αυτή τη συνεργασία? Θα το πάτε μέχρι το τέλος της τετραετίας ή θα αλλάξει κάτι στην πορεία, κύριε Δημάρχε? Κύριε Βακρατσά, όλα τα ζητήματα κρίνονται κρίνονται κάθε μέρα, κρίνονται το πόσο πετυχημένα ή το πόσο μη πετυχημένα είναι και ούτω καθεξής. Σε αυτή τη δημοτική περίοδο αυτό που κληθήκαμε να κάνουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο και σαν Δήμαρχος εγώ από την 1η Σεπτεμβρίου και μετά ήταν να λειτουργήσουμε το Δήμο Κοζάνης κάτω από νέες συνθήκες, κάτω από τις συνθήκες που διαμόρφωσε η απλή αναλογική. Η ενότητα για το Δήμο Κοζάνης, ο συνδυασμός του οποίου ηγούμε, έχει 11 στους 41 δημοτικούς συμβούλους. Λοιπόν, κάναμε την επιλογή ότι για να μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε με κάποιους ανθρώπους για κάποια πράγματα, να συνεργαστούμε με άλλες δύο παρατάξεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν κάτι θα αλλάξει στο μέλλον, αν κάτι δεν αλλάξει κτλ., όλα είναι μπροστά μας και αυτά θα, αν και όταν συμβούν, θα κρυθούν και θα ανακοινωθούν. Όχι, το λέω γιατί έχει ακουστεί ότι έχετε πιέσεις από τους συμβούλους της παράταξής σας να μην συνεχιστεί η συνεργασία αυτό. Γι' αυτό το ρωτάω. Κύριε Βακρατσά, και επειδή πάντα όταν ρωτάω κάτι μου απαντάει ο Λάζαρος Μαλούτας όλα τα χρόνια, δεν δίσταζε ποτέ και λοιπά. Γι' αυτό λέω, αν θα τη δούμε τη συνεργασία μέχρι το τέλος του 23 ή το Σεπτέμβριο θα λήξει, παράδειγμα. Κύριε Βακρατσά, η συνεργασία συνεχίζεται. Οτιδήποτε νεότερο υπάρξει, θα είστε από αυτούς που θα ενημερωθούν και ενδεχομένως, όπως και τις στενείς μας σχέσεις, να είστε από τους πρώτους. Ωραία. Άρα, δηλαδή, αυτό που κλείνουμε με αυτό το θέμα, ότι η συνεργασία του Λάζαρου Μαλούτα της Δημοτικής Αρχής με τους συνδυασμούς Σημανδράκου και Μιχαηλίδη συνεχίζεται κανονικά. Αν θα αλλάξει, θα το δούμε στην πορεία. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, να έρθω στην απολιγνητοποίηση, κύριε Δήμαρχε. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά το θέμα της απολιγνητοποίησης, γιατί και στο τελευταίο έτσι περιφερειακά συμβούλια τέθηκε και το θέμα της Ακρινής και θα ήθελα και ένα σχόλιο εκεί πέρα, γιατί στο τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο τέθηκε το θέμα της Ακρινής στο προχθεσινό της Τετάρτης και από ό,τι απάντησε και ο Περιφερειάρχης μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν χρήματα για τη μετεκατάσταση. Αυτό τους είπε, σας είπε ο κύριος Κρέκας. Δεν ξέρω αν συμμετείχατε εσείς στην τηλεδιάσκεψη με τους βουλευτές. Ο κύριος Κρέκας είπε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τη μετεκατάσταση της Ακρινής. Και ένα σχόλιο θα ήθελα για το θέμα με τις ΑΠΕ. Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να βάλει φρένο στις αιτήσεις για τα έργα ΑΠΕ. Ωραία.
Ας πάρουμε πρώτα το, να συζητήσουμε το θέμα της, της μετεγκατάστασης της Ακρινής. Η μετεγκατάσταση της Ακρινής, κύριε Βακρατσά, είναι ένα ζήτημα που αφορά την κυβέρνηση. Είναι νόμος του κράτους και καλείται η κυβέρνηση, καλείται ο Υπουργός Ενέργειας να το υλοποιήσει. Όταν ψηφίστηκε ο νόμος, εγώ δεν ήξερα αν υπήρχαν τα λεφτά. Όπως δεν ξέρω και τώρα αν υπάρχουν τα λεφτά. Αλλά όταν σε εσάς και σε μένα μας έρχεται ο λογαριασμός για τον ΕΜΦΙΑ, κανένας δεν σας ρωτάει, ούτε με ρωτάει. Ναι. Και φαντάζομαι, αν έχουμε να πληρώσουμε. Ναι. Όλους τους συμπολίτες, αν έχουμε να πληρώσουμε ή δεν έχουμε να πληρώσουμε. Λοιπόν, είναι νόμος του κράτους και αυτή είναι η απόλυτη πεποίθησή μου. Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει τον νόμο του κράτους. Όμως, και τώρα σας μεταφέρω την άποψη αυτή που υπερίσχυσε και κυριάρχησε στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν συζητήσαμε πριν από 1,5 περίπου μήνα το ζήτημα της μετεγκατάστασης της Ακρινής. Είναι προφανές το ότι το 2021 δεν είναι το 2011. Με άλλους όρους ψηφίστηκε η μετεγκατάσταση της Ακρινής. Άλλοι όροι επικρατούν σήμερα, ιδίως την περίοδο που μεσολάβησε από το 2014 και μετά, μια εφταετία απραξίας. Μια εφταετία πλήρους απραξίας που δεν έγινε το παραμικρό για τη μετεγκατάσταση της Ακρινής. Λοιπόν, θυμίζω το ότι αυτά που είχα πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ο κύριος Χατζηδάκης δύο φορές, μία κατά την επίσκεψή του στην Ακρινή στο φθινόπωρο και μία κατά την απάντηση επίκαιρης ερώτησης που του είχε καταθέσει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, η κυρία Καλλιόπη Βέτα, απάντησε ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται και άλλη πρόταση. Το ίδιο πράγμα με δικά του λόγια είπε και ο πρώην διοικητής, πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, ο κύριος Παναγιωτάκης, ο οποίος ήταν την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε συνέντευξη που έδωσε σε τοπικό μέσο, ανέδειξε το θέμα της, ότι και αυτός στη δικιά του περίοδο, τη δικιά του θητεία, προσπαθούσε να βρει εναλλακτική λύση για τη μετεγκατάσταση της Ακρινής. Όμως, ο καιρός περνάει. Ήδη έχουν, συμπληρώνονται την επόμενη Τετάρτη που μας έρχεται, συμπληρώνονται 10 ακριβώς χρόνια από τότε που ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ ο νόμος. Πρέπει η κυβέρνηση να βγει και να τοποθετηθεί υπεύθυνα. Ή θα τρέξει την μετεγκατάσταση, όπως είναι η υποχρέωσή της από τον νόμο, ή σε άλλη περίπτωση, εάν ισχύουν οι δεσμεύσεις του κυρίου Χατζηδάκη, πρέπει να βγει και να πει την εναλλακτική της πρόταση και αυτή να κρυθεί. Ακούσατε εσείς. Εσείς τη δήλωση του κυρίου Κασαπίδη την ακούσατε. Την δημοσίευσαν τα μέσα όλα. Και λοιπά, τη μεταδώσαμε κι εμείς. Ότι είπε, ότι τον είπε ο κύριος Σκρέκας, δεν υπάρχουν χρήματα και θα έρθει και η απάντηση στο Δήμο. Το ρώτησε ο κύριος Καρυπίδης, το είπε και ο κύριος Καζαντζίδης στο Περιφερειακό. Υπόθηκα την Τετάρτη 24 Μαρτίου. Άρα υπάρχει ανησυχία. Καλά, η ανησυχία είναι βέβαια. Έκδηλη. Δεν υπάρχει ανησυχία. Ανησυχία από το 15, το 16, το 17, το 18, το 19, το 20, όταν περνούσε ο χρόνος και δεν γινόταν απολύτως τίποτα. Άρα η ανησυχία, δεν μιλάμε για ανησυχία, μιλάμε για διέξοδο και για λύση. Και μιλάμε για διέξοδο και για λύση με την έννοια του ότι υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ την έστειλα και έγγραφο στον κύριο Σκρέκα. Την επόμενη, τη μεθεπόμενη του Δημοτικού Συμβουλίου τον συναντήσαμε και σαν δίκτυο ενεργειακών δήμων και το ενεχείρισα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και προφανώς αναμένω το επόμενο διάστημα και την απάντηση του κυρίου Σκρέκα. Όμως είναι προφανές, πέρα από την ανησυχία, το ότι μια απάντηση το ότι δεν υπάρχουν χρήματα εμένα δεν με ικανοποιεί καθόλου. Μια απάντηση σε άλλο μήκος κύματος που θα συνοδεύεται από μια εναλλακτική πρόταση, ναι, ωραία, να κάτσουμε να τη δούμε. Μάλιστα. Και να κλείσω και ένα σχόλιο, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε το φρένο στις αιτήσεις για έργα ΑΠΕ από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Μέχρι και προσφυγή, επανέλαβαν τις προτάσεις για νέο χώρο ταξικό, ανταποδοτικά τέλη, ζώνες κλπ. Πώς το σχολιάζετε, δεν ξέρω, δεν σας είδα, δεν συμμετείχατε. Δεν συμμετείχατε στο Περιφερειακό το τελευταίο. Οι τηλεδιασκέψεις έχουν γίνει τόσο τσιμωδός το τελευταίο διάστημα, δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα για να
για να είστε κάνουμε όλοι με έναν υπολογιστή στο γραφείο και συνδέεστε. Είστε όλοι με έναν υπολογιστή στο γραφείο και συνδέεστε. Το διαζώσεις ήταν καλύτερο, ναι. Και με περισσότερους από έναν υπολογιστή. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Υπάρχει η κυβέρνηση, υπάρχει το Περιφερειακό Συμβούλιο, υπάρχουν και τα Δημοτικά Συμβούλια. Κάθε φορέας, κάθε όργανο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την περιοχή της ευθύνης του και για το κομμάτι το οποίο έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει. Και το λέω εγώ λέω αυτό με την έννοια το ότι η Εγνατία έχει περίπου 50 χιλιόμετρα στα διοικητικά όρια του Δήμου Κοζάνης, αλλά δεν έχω καμιά αρμοδιότητα να εισηγηθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση για το ποια θα είναι τα όρια ταχύτητα στην Εγνατία, αλλά yes. Είναι τα όργανα που αποφασίζουν. Θέλω να πω με την έννοια αυτή το ότι εγώ δεν μπαίνω να κρίνω ή να μην κρίνω την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, πήρε αυτή την απόφαση. Εμείς, κύριε Βακρατσά, πολύ συνειδητά προχωράμε με θετική στάση απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον. Οι λογικές που κοιτάμε πίσω, που δεν βλέπουμε την εξέλιξη, μας αφήνουν αδιάφορους. Και πρέπει να σας πω το ότι δεν είναι η πρώτη φορά που... Άρα σημαίνει ο Περιφερειάρχης, ο κ. Κασαπίδης, δεν κοιτάει το μέλλον, δηλαδή με τέτοιες αποφάσεις. Και οι συνεργάτες της, και οι σύμβουλοι, ο κ. Καρυπίδης, ο κ. Ζεμπιλιάδου, παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Κύριε Βακρατσά, εγώ μιλάω για τον εαυτό μου, το τι κάνω εγώ. Δεν κρίνω ούτε το Περιφερειακό Συμβούλιο, ούτε τις θέσεις των επικεφαλής των παρατάξεων που εκφράζονται εκεί πέρα. Αλλά θέλω να σημειώσω ιδιαίτερα το εξής. Ότι δεν είναι η πρώτη φορά που σαν Δήμος Κοζάνης και ατομικά σαν Μαλούτας είχαμε θέσεις που βλέπαμε μπροστά και ήμασταν η μειοψηφία στην περιοχή. Και είμαι περήφανος γιατί το μέλλον μας δικαιώνει. Να θυμίσω μια χαρακτηριστική περίπτωση πριν από 14 χρόνια περίπου. Είχε ζητήσει, υπήρχε και ένα κατάστημα Μαρινόπουλος τότε στην έξοδο προς, ή στην είσοδο από Θεσσαλονίκη ή στην έξοδο ναι, προς ναι. Θεσσαλονίκη, το οποίο είχε κάνει τότε αίτηση να μεγαλώσει το κατάστημα και να γίνει 2.000 τετραγωνικών μέτρων κατάστημα. Θυμίζω το ότι η νομοθεσία, νομίζω ισχύει ακόμα ίδια και σήμερα, επιβάλλει ότι αν πάει να κατασκευαστεί ένα κατάστημα πάνω από 1.500 τετραγωνικά, θέλει τη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, σήμερα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Λοιπόν, τι διαφέρει, έχετε πάει εσείς, έχω πάει εγώ. Ναι, για να το κλείσουμε, άλλοι, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Ναι. Φαντάζομαι, στα καταστήματα... Στο λέω, είναι χαρακτηριστικό ναι, ναι. Και έχει ενδιαφέρον, κύριε Βακρατσά. Ποια ήταν η διαφορά τα μεγάλα καταστήματα, το ότι αυτού του είδους τα καταστήματα Μαρινόπουλους είχαν και 200-300 τετραγωνικά μέτρα, όπου είχαν φθηνά προϊόντα ένδυσης και υπόδυσης, τα οποία προέρχονται από αγορές της Αποανατολής. Το όλη Νομαρχιακό Συμβούλιο, εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο, εμπορική σύλλογη, όλοι οι φορείς ήταν αντίθετοι. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρχε μια ισχυρή μειοψηφία για αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, εμείς σταθήκαμε θετικοί. Θετικοί γιατί βλέποντας ποια είναι η εξέλιξη και ποια είναι η προοπτική. Θέλετε να δούμε ποια είναι σήμερα η κατάσταση. Πόσα καταστήματα, τι επιφάνεια καταστημάτων που πουλάν κινέζικα προϊόντα υπάρχουν στην περιοχή μας. Μάλιστα. Είναι πάνω από 10.000 τετραγωνικά μέτρα, κύριε Βακρατσά. Δηλαδή, αντιδρούσαμε στα 200-300 τετραγωνικά καταστήματος με φθηνά προϊόντα ένδυσης και υπόδυσης και σήμερα έχουμε στην αγορά μας πάνω από 10.000 τετραγωνικά μέτρα. Δώσατε το ανάλογο παράδειγμα. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Βακρατσά, ότι σε κάποια πράγματα οι εξελίξεις είναι δεδομένες. Δεν γυρνάει η ιστορία πίσω. Από τη στιγμή που η απολιγνητοποίηση, το σταμάτημα των ανθρακικών μονάδων είναι μονόδρομος, η διέξοδος είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο κύριος Φάμελος, ο τομεάρχης στον τομέα ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ,
πριν από ένα περίπου μήνα για συνάντηση με τις οικολογικές οργανώσεις της πατρίδας μας. Ξέρετε τι διαμήνυσε? Ότι θέλουμε, πρέπει να αλλάξει ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός, να μπουν περισσότερες ΑΠΕ και να μειωθεί το φυσικό αέριο. Γιατί για να πάει να περάσουμε και σε εκείνο το σημείο στην απανθρακοποίηση. Άρα η προοπτική, η διέξοδος είναι μονόδρομος. Το απαντήσατε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση στο κεντρικό δελτίο του West, κύριε Δήμαρχε. Και θα τα πούμε καλή και σύντομα από κοντά. Και εγώ σας ευχαριστώ καλά. Πάντα στη διάθεσή σας.